Νίντζα Ράσι, γεια σας μάγες μου. Μισό λεπτάκι να χαμηλώσω λίγο την ένταση για να μπορείτε αυτή τη φορά να με ακούτε, αλλά και να ακούτε και τη μουσικούλα. Λοιπόν, Νίντζα Ράσι, αυτό το φανταστικό παιχνίδι για κινητά, το οποίο απλά δεν υπάρχει και θα δείτε το gameplay αμέσως τώρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι φανταστικό σε όλες τις εκδοχές, το story, τις κινήσεις, τις δυνατότητες που έχει ο Ninja στο παιχνίδι, στη πλοκή, στο κάθε φορά τι γίνεται, στα εμπόδια. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια για κινητά, κατεβάστε το με τα χίλια, βρείτε το στο Play Store, Ninja Arashi, και κατεβάστε το. Πάμε να δούμε λίγο το gameplay, έτσι να δείτε και να γουστάρετε. Εδώ Αράση ψάχνει για το γιο του, όπως διαβάσατε στο story. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Εδώ το άλμα, το κουμπί με το άλμα κάτω δεξιά, το κουμπί με το αστεράκι που ρίχνει αστεράκια, το κουμπί που εξαφανίζεται που είναι δίπλα σε αυτό με τα αστεράκια και έχει μια χρονοκαθυστέρηση και μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε όπου και όποτε θέλετε, και αυτό εδώ με το σπαθί, το οποίο σκοτώνει ακαριέα με ταχύτητα και θα το χρειαστείτε σίγουρα στις επόμενες πίστες προκειμένου να περάσετε ένα σωρό εμπόδια. Όταν εξαφανίζεστε έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε μυστικά και να εμφανιστείτε λίγο πιο εκεί. Αλλά προσοχή, μην τελειώσει ο χρόνος, γιατί θα σας εμφανίσει θέλοντας και μη. Λοιπόν, σταματάω να μιλάω, πάμε λίγο gameplay να το δείτε και να γουστάρετε. Έχει επίσης μία από τις δυνατότητες είναι να σκαρφαλώνει. Το διπλό άλμα, δηλαδή ένα, δύο, οπ. Και πάμε να δούμε τη συνέχεια. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Αυτό έτσι είναι λίγο πράκτης και πολύ. Προσοχή, κάποια κυβότια έχουν και βόμβες που μπορούν να σας σκοτώσουν. Και κάθε φορά που θα συναντάτε ένα από αυτά τα ψηλά έτσι πράγματα με το πουλάκι πάνω το μικρό, απλά σας σώζει το παιχνίδι σε εκείνο το σημείο, κάνει save σε εκείνο το σημείο για να μην αναγκαστείτε να κάνετε την πίστα ολόκληρη. Προσοχή στο οξύ. Και γενικά όσο αυξάνουν τα επίπεδα έχει και άλλες παγίδες. Η μουσική, όλα τα πράγματα είναι απλά απίστευτα. Όλο το gameplay είναι απίστευτο. Thank you.
πολύ αγαπημένο παιχνίδι, από τα καλύτερα για μένα, μιας μου αρέσουν οι Ninja. Και πάει έτσι η πρώτη πίστα. Θα παίξουμε κι άλλες, να δείτε πώς αυξάνονται τα επίπεδα. Έχω κλείσει το Wi-Fi γιατί δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ έτσι με διαφημιστικά. Πάμε στο επόμενο level, έτσι να δείτε πώς αυξάνονται οι δυσκολίες κάθε φορά. Ασχολείται κιόλας αν μιλάω, γίνομαι έτσι σπαστικός. Και προσοχή, γιατί κάπου υπάρχουν και διάφορες παγίδες. Δείτε εδώ ας πούμε που θα σας χρησιμεύσει αυτό που σκοτώνει η ακαριέα. Κοιτάξτε εδώ ένα κόλπο. Και μερικοί τείχοι σκάβονται κιόλας. Δεν είναι αυτός εδώ. Εντάξει, δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Εδώ δείτε μια παγίδα. Νομίζω ήταν φοβερή έτσι και πολύ κινηματογραφική. Και ένας βράχος. Αυτόν τον δράκο να το χτυπάτε από ό,τι τον βλέπετε. Η ασπίδα νομίζω δεν διαρκεί πολύ όσο την είδατε. Δείτε εδώ το οποίο μαγικό έτσι. Είναι πολύ ωραία τα γραφικά του για gaming, για mobile παιχνίδι. Από τα ωραιότερα για μένα. Σε λεπτό γιατί κόλλησε ο σαβλάκας. Μακριά από αυτόν τον τύπο, ο οποίος δεν θα διστάσει να σας κάνει σουβλάκι. Και γενικά, καθώς προχωράτε αυξάνουν οι δυσκολίες. Πάμε στο level 3, να το παίξουμε γι' αυτό. Παιχνιδάρα το Ninja Rush. Παιχνιδάρα πραγματικά από τα καλύτερα. Είδατε εδώ τι συνέβαινε. Εδώ τώρα έχει και οξύ. Καμιά φορά θέλει λίγο υπομονή και λίγο εφευρετικότητα για να καταλάβετε πως πρέπει να περνάω και ένα εμπόδιο. Εδώ προσοχή, για να το πίσω.
μέσα εκεί και να μην γίνει το σουβλάκι. Είδα ότι αυτή τη βόμβα, αν θα την άφηνα, θα σκάγει στα μούδρα του και καμιά φορά σκάγει και στα δικά μας. Και πολλές φορές δεν χρειάζεται να ρισκάρετε για δώρα κλπ. Ή για χρήματα. Οπότε επιλέξτε απλώς να περάσετε από το μέρος εκείνο παρά να ρισκάρετε. Και τα controls του είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα εδώ μυστικό πέρασμα. Έχει ασπίδα αυτός. Διπλό άλμα και προσοχή μου, σας έρθει κανένας βράχος. Δείτε εδώ πως χρησιμεύει το να σκοτώνει ας πούμε ακαριέα. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε ένα τέταρτο level. Δυστυχώς είναι από τα παιχνίδια που το έχουν παρατήσει οι αυτοί που το έχουν φτιάξει. Με λίγο της υπομονής εγώ εδώ. Είδατε, το παράκανα και κάλυτα. Εδώ, δεν το πέτυχα στο δράκο. Να πάρω ζωή, δεν θυμάμαι τι δίνει. Μια φορά κάνω διάφορα πράγματα έτσι και με ανορθόδοξο τρόπο. Έπεσα πάνω στο οξύ και έχασα. Ευτυχώς σε κάθε πίστα δίνει έτσι αγητές ζωές. Ας πούμε και ένα παγκαλιά. Και έχασα, δεν πειράζει, restart. Πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε, να το περάσουμε. Θα το κάνουμε λίγο.
Ξεγελάσαμε το φάρο. Δεν υπήρχε λόγος να τον φάμε. Αλλά οκ. Να και ο δράκος που δεν καταφέραμε και πριν. Παραλίγο θα την τρώγαμε. Έχει λίγο υπομονή. Έχει κάνει βλακίες εδώ. Ninjas never die, είναι πολύ αισιόδοξος ο φίλος μας. Δεν τον σκότωσε η βόμβα. Πάμε εδώ να το περάσουμε. Έλα Άση. Πολύ καλό παλικάρι η Άση. Όχι βόμβα. Κάνα φορά να ρισκάρετε. Χρησιμοποίησα εδώ έτσι το kill instantly για να περάσω αυτό το εμπόδιο. Δεν ξέρω, κάπου βγάζει και διάφορα έτσι κανόνια μυστικά που έχουν στόχο εσένα, οπότε πρέπει να τα μάθετε. Εδώ τώρα δεν θυμάμαι. Α, εδώ πρέπει να γατζωθείτε κατά έναν τρόπο. Βλέπετε. Ο Άση δεν πέφτει εύκολα. Πολύ αγωνία. Είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι που θα σας κρατήσει παρέα αρκετές ώρες. Είναι πάρα πολύ γαμάτο. Είναι τέλειο. Θα παίξουμε και ένα πέμπτο. Μην σας κουράζω και πάρα πολύ. Έτσι ήθελα να δείτε τις δυνατότητες του Άση, ο οποίος είναι και πάρα φοβερή, και γενικά το όλο story και το gaming θα σπάει.
Εδώ με έσφαξε. Εδώ είναι μια παγίδα που απλώς σε καθυστερεί και σε άλλες πίστες επιτρέπει στους εχθρούς σου να σε σφάξουν. Εντάξει, πραγματικά είναι παιχνιδάρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ακούστε μουσικάρα στο background, έτσι. Τον πάπυρο δεν τον πήρα, χαίστηκα, δεν ήθελα να ρισκάρω. Δεν ξέρω αν εδώ βγάζει κανένα κανόνι. Τι κακομοίρα σε γίνει εδώ. Όπο, όπο, όπο. Έγινε στη φα... μισό λεπτό να μην τα κινήσω την κάμερα να φαίνεται όλα. Έγινε αλλαγό στη φάδο πριν. Εδώ δεν θυμάμαι τι κάνεις για να είμαι ειλικρινής, θα δοκιμάσω αυτό. Έτσι έπιασε. Και αυτά εδώ προσοχή γιατί πέφτουν, πρέπει να κινηθείτε γρήγορα. Μισό λεπτάκι να φορτώσετε το Kind Instantly, το Turbo το λεγόμενο που λέγαμε εμείς παλιά στα παιχνίδια. Τον έκανα σουβλάκι τον τύπο και εδώ μάλλον θα μου βιαστεί. Κάτι βόμβες έχει και κάτι λεφτά, να τα πάρουμε. Πάει καλιά του. Και αυτό τώρα λειτουργεί σαν προστατευτικό. Μιλήστηκα. Έτσι από επιμονή θέλω να το ξαναπαίξω. Έκανε σουβλάκι. Έτσι όμως δεν πάω πουθενά. Γιατί εγώ θέλω να σας δείξω την πίστα. Ο
σακούλι, θα τα περάσω όλα βιαστικά. Εδώ και ένας βράχος. Πιο κάτω έχει τύπους που βγάζουν πιστόλια και σου ρίχνουν στο ψαχνό. Ναι, φαγέ. Ξέρω, έκατσα σε λάθος σημείο, ναι. Έκατσα σε λάθος σημείο. Σε λεπτάκι, γιατί άμα το πάω έτσι θα σας ξενυχτήσω. Να είναι η παγίδα εδώ. Φίλος μας αγαράσει. Περιμένουμε πάλι να φορτώσει το λεγόμενο τούρμπο για να περάσουμε το εμπόδιο. Άρα αγαράσει. Οξύνει το πνεύμα αυτό το παιχνιδάκι. Γενικά όλα τα games έχουν την τάση να οξύνουν το πνεύμα και όχι να αποκαλύνουν. Εντάξει, πολλές ώρες έτσι ακίνητος και να μην κάνεις τίποτα άλλο είναι κάπως. Θα το περιμένουμε. Να το λάθος που κάναμε πριν. Και πέρασε ο φίλος μας ο Αγάση. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνιδάκι με τη φοβερή μουσική, τα φοβερά γραφικά. Πάει μισό λεπτάκι να δω. Εγώ έχω βγάλει μέχρι level 11. Μάλλον είναι να κάνω βγάλω το level 11. Και μετά πηγαίνει level 12. Και μετά έχει coming soon. Δεν έχει φτάσει μέχρι το τέλος. Αυτό λοιπόν παιδιά, αυτός ήταν ο Αγάση. Προτείνεται κάποιο παιχνιδάκι να παίξουμε έτσι για να το παρουσιάσουμε. Πάντα σε mobile εφαρμογή ή σε tablet, οτιδήποτε θέλετε. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστούμε Αγάση. Να είστε καλά, να προσέχετε, να γουστάρετε ό,τι και αν κάνετε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και από κάτω σχόλια, τι θέλετε να δείτε. Να είστε καλά παιδιά και να προσέχετε.